Χαίρετε. Ατμόσφαιρα Χριστουγέννων και η βυζαντινή χοροδία των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος μας εισόδευσε, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Μας εισήγαγε σε αυτό το πνεύμα με τους θαυμάσιους βυζαντινούς ύμνους που απέδωσε και που μας δείχνουν το δρόμο για τη μεγάλη γιορτή που πλησιάζει, τη γέννηση του Χριστού μας. Δεν θα μπορούσε το αρχονταρίκι να υστερήσει αυτές τις ημέρες. Έτσι, έχουμε κοντά μας δύο ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε στις οικογένειες, στην κοινωνία μας, να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή. Είναι η κυρία Πινελόπη Μωραΐτου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, και ο φιλόλογος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Γανωτής, τον οποίο ευχαριστώ που μετά από αρκετό χρόνο ξαναέρχεται στα Αρχονταρίκη. Είναι από τους πρώτους που ξεκινήσαμε προσπάθειες εδώ και αρκετά χρόνια. Να μην τα λέμε όλα, κύριε Γανωτή. Όχι. Αλλά πέρασαν σχεδόν 17 χρόνια από τότε που πρώτο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια στο Αρχονταρίκη. Και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα των Χριστουγέννων, κύριε Μωραΐτου, σε βιβλία. Και θα ήθελα όμως να μας μιλήσετε όχι μόνο συγγραφέας, αλλά και σαν μητέρα. Αυτή η περίοδος, τι είναι για τα παιδιά, τι είναι για την οικογένεια? Αυτή η περίοδος είναι μια πολύ τρυφερή περίοδος για την οικογένεια, γιατί το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το μήνυμα της αγάπης. Είναι ένα μήνυμα που δυστυχώς το έχουμε λησμονήσει. Η σημερινή οικογένεια βάλεται. Βάλεται και προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι μια περίοδος και μια ευκαιρία για την οικογένεια να συγκεντρωθεί, γιατί οι καθημερινότητες όλο τον άλλο καιρό δεν το επιτρέπουν. Οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά πραγματικά και ουσιαστικά και ας ξεχάσουμε για λίγο τον καταναλωτισμό μας αυτή την εποχή. Έχουμε συσχετίσει τα Χριστούγεννα με τις αγορές δώρων. Το μεγαλύτερο δώρο όμως που μπορεί να δώσει μια μητέρα στα παιδιά της είναι αγάπη και φροντίδα με την παρουσία της. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε τα Χριστούγεννα. Να ξαναγυρίσουμε πίσω, να δούμε τις παλιές καλές συνήθειες του λαού μας που τις έχουμε λησμονήσει. Οι μητέρες να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να έρθουν κοντά και φυσικά να περάσουν τις Άγιες ημέρες όλοι μαζί σαν οικογένεια, χωρίς να ξεχάσουμε και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι οποίοι πολλές φορές μέσα στη καθημερινότητά μας είναι λησμονημένοι, μένουν μόνοι. Κύριε Γανωτή, πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ακούω να είναι ζητούμενα αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, να είμαστε όλοι μαζί. Μα μια οικογένεια δεν θα έπρεπε πάντοτε να είναι όλοι μαζί? Να θυμηθούμε παππούδες και γιαγιάδες. Τους ξεχάσαμε, φαίνεται και αυτούς. Και ψάχνουμε για λίγες μέρες. Τελικά, χρειάζεται να έρθουν τα Χριστούγεννα για να γεννήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα αυτονόητα και πολύ ανθρώπινα και πολύ όμορφα πράγματα. Και μαζί σας θέλω να ακούσω και ποιο είναι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Όχι ότι αυτά όλα δεν είναι σωστά που ακούστηκαν, αλλά ακριβώς πού κρύβεται το μυστικό των Χριστουγέννων για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Χαίρομαι που τώρα τα αντιμετωπίζουμε ως όχι αυτονόητα αυτά. Γιατί τώρα είναι η ευκαιρία να τα δούμε στο βάθος τους και να δούμε από πού προέκυψε εκείνη η παράδοση που τα έκανε κάποτε αυτονόητα. Είναι αλήθεια ότι όλη η βίωση των Χριστουγέννων πρέπει να εδράζεται, να κάθεται επάνω στην απελπισία. Στην απελπισία για όλα τα άλλα μέτρα που παίρνει ο άνθρωπος για να ευτυχήσει αυτά τα τεχνητά και τα καθοδηγούμενα από ιδεολογίες. Αυτά επικρατούν στην εποχή μας. Μας προσδιορίζει η τηλεόραση και η τρέχουσα επικούρια φιλοσοφία πώς πρέπει να ζήσουμε. Και το δοκιμάζουμε, πάντοτε αποτυγχάνουμε, ενώ κάποτε πριν από χρόνια, όταν ήταν αυτονόητα αυτά που λέμε, είχαμε την ελπίδα ότι θα μπορούσε κανείς να έχει και τον κόσμο και τη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα πια έχει πιστεί ο καθένας ότι έξω από την Εκκλησία μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να κάνει μορφασμούς πολλούς, επιδείξεις πολλές, αλλά δεν θα γελάσει, δεν θα χαρεί. Μπορεί να γελάσει, αλλά δεν θα χαρεί. Και έτσι εμείς ξεκινάμε από την απελπισία ότι ο κόσμος όπως τον συνηθίσαμε
μέσω του πολιτισμού, του τρέχοντος πολιτισμού, οδηγείται στην αποτυχία. Και αυτή την αποτυχία γευόμαστε τώρα, την πίκρα, σε όλους τους τομείς της ζωής. Και μέσα σε αυτά, το κυριότερο από όλο είναι ότι δεν είμαστε αγαπημένοι, δεν κοιταζόμαστε στα μάτια. Είναι άλλο εγώ και άλλο εσύ. Έρχεται ο Χριστός και γεννιέται και είμαι και εγώ και εσύ και ο άλλος μέσα σε Αυτόν, μέσα στον Χριστό μας. Και ξαφνικά, χωρίς να μας πει κανείς αυτό να κάνετε, βρισκόμαστε αγαπημένοι και αγκαλιασμένοι. Και είμαστε αγκαλισμένοι το ανθρώπινο με το Θείο. Πράγμα που εδώ στο Χριστό δεν είναι ελπίδα και ας πούμε προσδοκία, είναι γεγονός αυτό. Και ο κόσμος το διαισθάνεται έτσι, ή όσοι θεολογούν το σκέφτονται έτσι και όσοι ζουν το διαισθάνονται έτσι. Και σιγά σιγά με την συνεργασία θεολογίας που κάνει η Εκκλησία και ποιμαντικής και καθημερινής πρακτικής, το ζούμε καθαρότερα. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί απαλλασσόμαστε από αυτά που μας έχουν απελπίσει. Η εποχή είναι όντως πολλές φορές απελπιστική. Αυτή η απελπισία προσμετράει και στα παιδιά. Θα ήθελα να γίνουμε πιο πρακτικοί λίγο. Ξέρετε, οι γονείς έχουν όλη την καλή διάθεση. Αλλά αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνω. Είναι το δώρο των ημερών? Είναι η βόλτα στα μαγαζιά? Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν για τα παιδιά τους αυτές τις μέρες? Πιο συγκεκριμένο όμως, πιο πρακτικό. Οι εποχές είναι περίεργες και τα παιδιά μπερδεμένα. Γιατί τα μηνύματα πλέον δεν είναι ξεκάθαρα. Ή και αυτά που είναι ξεκάθαρα μας οδηγούν σε άλλους δρόμους. Δρόμους με προβλήματα. Γι' αυτό και τα παιδιά μας μεγαλώνοντας έχουν προβλήματα. Και όλα τα προβλήματα ξεκινάνε από την έλλειψη επικοινωνίας στο σπίτι. Οι γονείς μπορεί να έχουν την καλή διάθεση, δεν έχουν το χρόνο. Και η έλλειψη χρόνου και προσοχής στα παιδιά αφήνει τα παιδιά μόνα τους. Ακόμα και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι περισσότερες οικογένειες οργανώνουν τις γιορτές τους με βάση τις αγορές των χριστουγεννιάτικων δώρων και κάποια βραδινή έξοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα αυτό δεν είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι να υπάρξει ξανά αγάπη. Να ξαναδούμε την οικογένεια όπως ήταν παλιά. Ενωμένη. Να επικοινωνεί. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει οι γονείς να αφιερώσουν χρόνο για να προσευχηθούν με τα παιδιά τους. Να πάνε στην εκκλησία. Δεν έχει, έχει λείψει από τις προτεραιότητες μας η εκκλησία. Τα Χριστούγεννα είναι ένα καλό γεύμα, μια έξοδος, μια εκδρομή πιθανότατα. Τουλάχιστον εγώ σαν εκπαιδευτικός, όταν ρωτάω τα παιδιά λίγο πριν από τις γιορτές, πώς θα περάσετε τα Χριστούγεννα. Παλιά, οι απαντήσεις ήταν, θα φτιάξουμε τα κουλουράκια, θα μυρίσει το σπίτι αυτές τις γνώριμες παλιές μυρωδιές που σηματοδοτούσαν τον ερχομό ενός ξεχωριστού γεγονότος. Δεν υπάρχουν αυτά. Τις περισσότερες φορές οι γονείς επιλέγουν να πάρουν τα παιδιά και να πάνε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, κάπου, να ξεκουραστούν πιθανότητα οι ίδιοι. Αλλά όμως εδώ χάνεται η μαγεία. Η μαγεία αυτή που μας έκανε παιδιά να σηκωνόμαστε με λαχτάρα την ημέρα των Χριστουγέννων, να πάμε στην εκκλησία, να βάλουμε τα καλά μας ρούχα που ήταν ξεχωριστά. Τώρα έχουν ισοπεδωθεί κι αυτά. Και να πάμε στην εκκλησία. Και μετά να γυρίσουμε και όλη η οικογένεια να είναι στο τραπέζι. Και όπως είπε ο κύριος Γανωτής, να μην είμαστε εγώ και ο άλλος. Να είμαστε όλοι ένα. Αυτά είναι τα μηνύματα και αυτά είναι αυτά που θα πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν οικογένεια. Οι γονείς σήμερα μιλάνε για τον Χριστό στα παιδιά. Θέσατε το ερώτημα που αποτελεί την απάντηση σε όλα αυτά που λέμε. Γιατί στα παλιά χρόνια και τότε τα παιδιά δεν βλέπαν πολύ τους γονείς. Λείπαν στις δουλειές, στα χωράφια, εδώ εκεί, ούτε τη μάνα τους δεν έβλεπαν. Αλλά το σπίτι ήταν λιβανισμένο, είχε καντιλάκι. Υπήρχε κάποια γιαγιά που μουρμούριζε κάτι γλυκό στην άκρη και ουσιαστικά το είδωλο, όπως το λέμε, δηλαδή η εικόνα που είχε ο κόσμος για το Θεό και για όλη την υπόθεση της Θείας Οικονομίας αυτό το είδωλο ήταν παρόν μέσα στην οικογένεια. Οπότε αυτό έδιωχνε την απελπισία.
η απουσία Χριστού είναι που κάνει τα σπίτια άχαρα και όχι η απουσία των γονιών που πάνε στη δουλειά. Και τότε μπορεί 10 λεπτά, μια ώρα να βλέπαμε τους γονείς μας το βράδυ, γιατί συνήθως κοιμόμασταν νωρίς. Και όμως αυτό ήταν αρκετό, επειδή το σπίτι κρατούσε μια αγιασμένη ατμόσφαιρα. Από την πίστη που είχαμε, δεν θα γίνουμε τώρα ρομαντικοί, τώρα μπορούμε να έχουμε περισσότερη πίστη. Γιατί τώρα την πίστη την αναζητάμε προσωπικά, ενώ τότε μας επιβάλλονταν από την ατμόσφαιρα. Και τα Χριστούγεννά μας θα γίνουν ωραία και τώρα, εάν αποφασίσουμε να τα ζήσουμε όπως μάθαμε. Εμείς οι μεγάλοι φταίμε για όλα, διότι προδώσαμε αυτά που παραλάβαμε. Καταργήσαμε την προσευχή στο σπίτι, καταργήσαμε την εκκλησιαστική ζωή. Εάν εγώ καταργήσω την εκκλησιαστική μου ζωή κατά 30%, τα παιδιά μου θα την καταργήσουν 70%. Οπότε από μένα ξεκινάνε όλα. Και όταν σκεφτούμε ότι από μένα προσωπικά, επί ο καθένας ξεκινούν όλα, αρχίζει η σωτηρία, όχι δική μου μόνο, του κόσμου όλου. Ξέρετε με τι, ας πούμε, κρυφό καημό κοιτάζουν κάθε γνήσια εκκλησιαστική εκδήλωση όλοι οι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι με την Εκκλησία. Τώρα πονάει περισσότερο, γιατί δεν έχουν τώρα τις παλιές ελπίδες ότι θα χαρούμε και με τα ωραία μας ρούχα και με τα... Ορίστε, ωραία ρούχα φοράμε κάθε μέρα και με τα ωραία φαγιά και με τις εκδρομές. Τότε είχαν την ελπίδα ότι με εκείνα μπορούσαν να υποκαταστήσουν. Τώρα υποκαθιστούν με εκείνα, γυρίζουν με κάτι μούτρα μέχρι και κάτω οι άνθρωποι και έχει επικρατήσει πλέον η κατάθλιψη. Ενώ πρώτα μετά από μια εκδρομή ήμασταν χαρούμενοι. Τώρα ξέρουμε ότι χαρούμενος θα γυρίσεις μόνο από την Εκκλησία. Και όταν γυρίσεις, δηλαδή, όταν το βιώσεις σωστά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Τα πράγματα έχουν καθαρίσει. Τα Χριστούγεννά μας πρέπει να γίνουν γέννηση Χριστού μέσα στις καρδιές μας και στις σχέσεις μας. Όταν μπει στις σχέσεις μας το μήνυμα της γέννησης του Χριστού, ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι μαζί με τον Χριστό και απολαμβάνουμε αυτή τη σιγουριά που μας δίνει ο Χριστός, όχι μόνο απέναντι στα προβλήματα, ας πούμε, τα πολιτικά, τα κοινωνικά που είναι έξω από το παράθυρό μας, αλλά και απέναντι στα συμπαντικά προβλήματα. Αναπαυόμαστε και αυτή η χαρά που μας δίνει η ανάπαυση με το πνεύμα της σάρκωσης του Χριστού επηρεάζει ύστερα και χρωματίζει όλη μας τη ζωή και δίνει νόημα. Θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε πάλι λίγο τους κληρικούς μας από την Μητρόπολη Δημητριάδος, από τον Βόλο και την περιοχή μας εκεί. Είναι μια προσπάθεια κληρικών που ψάλλουν όμορφα, ξέρουν βυζαντινή μουσική και με αυτόν τον τρόπο, κύριε Γανωτή, δίνουν και αυτοί μια διέξοδο, θα έλεγα, στο δικό τους τρόπο. Έτσι λοιπόν, ας τους ακούσουμε να μας ψάλλουν βυζαντινούς ύμνους και θα συνεχίσουμε.
Αναμφίβολα χριστουγεννιάτικο το αρχονταρίκι σήμερα, η μεγάλη γιορτή πλησιάζει, λίγο πολύ πλέον όλοι έχουμε γεύση από τις βιτρίνες, τους δρόμους, ο καθένας με τη δική του προετοιμασία, και εμείς έχουμε κοντά μας την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Πινελόπη Μωραΐτου και τον φιλόλογο και συγγραφέα Κωνσταντίνο Γαρνωτή και συζητάμε για την προετοιμασία των Χριστουγέννων. Βέβαια, θα έλεγε κανείς, μα δεν λέτε πνευματικά πράγματα με την έννοια που θα μπορούσε να μιλήσει ένας κληρικός. Εγώ όμως ήθελα εσάς σήμερα, ακριβώς γιατί μιλάτε και από την εμπειρία σας ως γονείς και ως άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή. Και θέλω να πάρω αφορμή από αυτό που εσείς περιγράψατε από την αρχή ως σύγχρονη εποχή. Είπατε κάποια στιγμή οι γονείς να προσευχηθούν με τα παιδιά. Ξέρετε, μεγάλη κουβέντα. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί γονείς θα ντραπούν να πούν στο παιδί τους «Έλα να κάνουμε μια προσευχή μαζί». Είναι κάτι που θα λείψει από τη ζωή του παιδιού αν δεν το ζήσει με τους γονείς του? Τι πιστεύετε, το έχει ανάγκη ένα παιδί σήμερα να ξέρει τι σημαίνει προσευχή, γιατί πρέπει να πάει στη λειτουργία, την ιστορία της ίδιας της γέννησης του Χριστού να την ακούσει, να τη δει κάπου? Να σας μιλήσω σαν εκπαιδευτικός. Είναι τραγικό, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν την ιστορία της γέννησης του Χριστού. Κάτι το οποίο παλαιότερα ήταν, λεγόταν καθημερινά στο σπίτι όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Ήταν αγαπημένη ιστορία. Τώρα, πολλά παιδιά δεν προσεύχονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και το βλέπουμε στο σχολείο. Η ώρα της προσευχής δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Όταν γίνεται στο σχολείο προσευχή και αν γίνεται στο σχολείο προσευχή. Στο σπίτι τώρα η προσευχή δυστυχώς από πολλά σπίτια έχει λείψει. Και φυσικά θα λείψει από τα παιδιά. Είναι η επικοινωνία με το Θεό. Και αν το παιδί δεν μάθει να μιλάει με το Θεό, πού θα βρει στήριγμα στη δύσκολη εφηβεία για να μπορέσει να προχωρήσει? Και φυσικά πρέπει να γίνει με τους γονείς αυτό το πράγμα. Με ποιος άλλος θα μοιήσει το παιδί από πέρα από το γονιό του και από τον πνευματικό? Είναι ο γονιός, ο πνευματικός και η νονά, ο νονός. Αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν το παιδί, θα το πάρουν, να το πάνε στην εκκλησία, να προσευχηθούν μαζί του. Όπως είπε ο κύριος Γανωτής, ήταν άλλη η ατμόσφαιρα. Τώρα έχει λείψει αυτή η ατμόσφαιρα από τα σπίτια. Τα έχουμε μπουκτίσει όλα. Έχουμε βγάλει έξω την προσευχή και δεν μας κάνει αίσθηση τίποτα και δεν κάνει αίσθηση και στα παιδιά. Και αυτό ξεκινάει από το πιο μικρό παιχνίδι και φτάνει μέχρι τη χαρά της γιορτής. Δεν χαίρονται τα παιδιά πλέον με τις γιορτές των Χριστουγέννων. Γιατί το σπίτι δεν μυρίζει κουλουράκια, γιατί δεν μυρίζει λιβάνι, γιατί δεν υπάρχει προσευχή, γιατί δεν υπάρχει η προσμονή του να πάμε στην εκκλησία. Και οι γονείς θα πρέπει να σκύψουν με τα παιδιά τους και να προσευχηθούν και να εξηγήσουν στα παιδιά τους ότι η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με το Θεό που μας κρατάει ευτυχισμένους και ζωντανούς. Θα λέγει κανείς, κύριε Γανωτή, πολλές φορές αυτές τις ημέρες οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα παιδιά τους. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτός? Ναι, έχετε ακούσει να το λένε? Τι να τα κάνω, μείναν στο σπίτι. Κλείσαν τα σχολεία, λέει. Δεν τα κρατούσαν ανοιχτά να φεύγετε από εδώ. Αλλά ξέρετε, όλοι όμως υποπτευόμαστε τι φταίει. Και δεν μας λείπεται γνώση, γιατί γίναμε και διανοούμενοι και σπουδάσαμε τόσα πράγματα. Και η άγνοια δεν υπάρχει πια, που κάποτε δικαιολογούσε πολλά πράγματα. Το παιδί νιώθει ότι και ο γονιός είναι επισφαλής περίπτωση, και από υγεία και από κοινωνικά προβλήματα και από πολιτικά και από ιστορικά γενικά. Πού θα κουμπίσει να αισθανθεί ασφάλεια όταν δει το γονιό του να στέκεται μπροστά στην εικόνα, μπροστά στην προσευχή? Σου λέει, υπάρχει κι άλλος δυνατότερος από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου να τους κρατήσει. Αυτό όμως προϋποθέτει μια θεότητα. Η θεότητα έχει μπει στο στόχαστρο τώρα, σου λέει, είναι ρομαντισμός. Αλλά γιατί να τα κλαίμε αυτά τα πράγματα? Είναι στο χέρι μας αυτή την ώρα να τα αλλάξουν. Για σκεφτείτε ότι η σωτηρία, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εγγύς του στόματός. Μια λέξη λες σε μια κρίσιμη στιγμή και μεταμορφώνεται η ατμόσφαιρα ολόκληρη. Και δεν έχουμε την τόλμη να την πούμε. Παιδιά μου,
ελάτε να προσευχηθούμε μαζί. Εμείς δηλαδή αναγκαστήκαμε να προσευχόμαστε, γιατί μέσα στα καταφύγια έπεφταν οι μπόμπες από πάνω, έτρεμε η γης και οι μανάδες μας αρχίζαν και μας μαθαίναν την παράκληση. Εντάξει, ακούγαμε τουφεκές και δεν ξέρουμε αν αυτή την ώρα έχει πυροβοληθεί ο πατέρας μας που ερχόταν στο σπίτι. Αλλά τώρα υπάρχουν άλλες συνθήκες, ειρηνικές κυρίως, οι οποίες είναι εξίσου επικίνδυνες. Στον κίνδυνο νιώθει κανείς τελείως ανασφαλής, χωρίς την προσευχή, και τότε αγριεύουν οι καρδιές και τότε γίνονται τα παιδιά έτσι σκληρά και η ζωή άχαρη. Και λες να περάσει η Κυριακή. Είδατε ότι οι πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να περάσει η Κυριακή γρήγορα. Δεν την αντέχουν την Κυριακή. Δεν την αντέχουν γιατί κάποια ενόχληση νιώθουν μέσα τους. Η καρδιά θέλει να χαρεί. Το μυαλό λέει δεν χαίρονται σήμερα. Τι να χαρίσει. Και τέλειωσε η υπόθεση. Τα βιβλία παίζουν κάποιο ρόλο αυτές τις ημέρες, μπορούν να βοηθήσουν? Είστε και ίδια συγγραφεύς, έχετε γράψει και βιβλία μάλιστα ειδικά για τα Χριστούγεννα. Πιστεύετε ότι συμβάλλουν στη ζωή των παιδιών και μπορούν να βοηθήσουν? Τα βιβλία παίζουν πάντα ρόλο στη ζωή μας και τα βιβλία μας ταξιδεύουν. Και τα Χριστούγεννα, τα βιβλία είναι ένα πολύ καλό δώρο για τα παιδιά. Θα πάω λίγο στην προηγούμενη ερώτησή σας για να πω ότι τι να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Να ασχοληθούν μαζί τους, να φτιάξουν κουλουράκια στο σπίτι και να μην τα πάρουν έτοιμα, για να πλάσουν τα παιδιά τα κουλουράκια και να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων. Αν θέλουν να κάνουν ένα δώρο στα παιδιά τους ή να κάνουν δώρο στην οικογένεια, ας πάρουν μαζί τα παιδιά και ας βγουν στα μαγαζιά έχοντας κατά νου συγκεκριμένα πράγματα και ας μην παρασυρθούν. Γιατί τα παιδιά νιώθουν και μιμούνται. Και όταν τους δίνουμε μαθήματα υπερκαταναλωτισμού, το μήνυμα των Χριστουγέννων χάνεται. Το μήνυμα των Χριστουγέννων, επιμένω, είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη η οποία δεν είναι απαραίτητα να είναι τυλιγμένη σε ένα μεγάλο κόκκινο φιόγκο. Είναι μια αγάπη που μπορεί να είναι ένα απλό φιλί, ένα χάδι, μια καλή κουβέντα. Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Μου είπατε για τα βιβλία. Ναι, τα βιβλία είναι ένα καλό δώρο. Από το να πάρουμε στα παιδιά μας ένα από αυτά τα παιχνίδια που προάγουν τη βία, ένα βιβλίο θα είναι ένα καλό σύντροφος που θα είναι πάντα μαζί του. Ας πάνε με τα παιδιά, οι γονείς με τα παιδιά στο βιβλιοπωλείο. Ας ξεφυλίσουν μαζί τα βιβλία. Ας συζητήσουν με τα παιδιά για το βιβλίο που τους αρέσει. Ας μιλήσουν για την εικονογράφηση του βιβλίου, για τον τίτλο, εάν ο τίτλος θα προσελκύσει τα παιδιά. Αυτά όλα θα δώσουν την ευκαιρία στο γονιό να έρθει κοντύτερα στο παιδί του. Τώρα, βιβλία υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό είναι ευχάριστο. Πάρα πολλά. Αυτό είναι ευχάριστο. Και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, κύριε Γάνο, ότι έπεσε στα χέρια μου αυτό το αποκλειστικά για γονείς. Ναι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει οι γονείς να τρυφεράνουν. Έχουν οι γονείς σκληρήνη μεταξύ τους και αυτό βλάπτει στα παιδιά, ακόμα και αν προσπαθεί ο καθένας χωριστά να είναι καλός με τα παιδιά του. Φαντάζομαι τους γονείς να κάθονται λίγο να ασχολούνται ο ένας με τον άλλον. Και επειδή έχει γίνει ρουτίνα πια η σχέση των γονιών, να διαβάσουν παραμύθια για να αποκτήσει μια γλαφυρότητα η σχέση τους, να ωφεληθούν και οι ίδιοι. Και ύστερα, άμα στραφούν στα παιδιά, αυτά που λέει η κυρία Μωραϊτού, θα τα κάνουν κατά ανάγκη, θα προκύπτουν από μόνα τους. Γιατί προηγείται η αλλαγή η ψυχική και ακολουθεί ύστερα η συμπεριφορά. Και εμείς βέβαια αυτό το στηρίζουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την εκκλησιαστική ζωή. Αλλά βλέπετε, όταν έχουν κάνει τους ανθρώπους τόσο διανοητικούς να σκέφτονται με ορισμένα κλισέ, χρειάζεται το παραμύθι για να βγάλει λίγο τη γλώσσα σε όλα αυτά, να τα κοροϊδέψει. Για να γίνουμε λίγο, πρώτα να γίνουμε εμείς παιδιά, γιατί λέτε να καθίσουμε μαζί με τα παιδιά, άμα δεν είμαστε εμείς παιδιά και είμαστε έτσι. Βλοσιρά όντα, τι θα ωφελήσει η παρέα μας? Όταν όμως γίνουμε και εμείς παιδιά, τότε τα ίδια τα παιδιά θα έρθουν κοντά μας. Θα αρχίσουν να μας κοιτάζουν έτσι με ενδιαφέρον. Γι' αυτό τους γράψατε παραμύθια. Ναι, για τους μεγάλους. Μην διαβάσετε παιδιά, λέω αποκλειστικά για γονείς. Να μην τα διαβάσετε παιδιά εσείς. Ξέρω ότι άμα τους το πεις αυτό θα τα διαβάσουν όλα. Αλλά εμείς μην τα διαβάσετε εσείς, για να τα διαβάσουμε εμείς οι μεγάλοι.
Και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχει και χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Ναι, το χριστουγεννιάτικο αυτό δεν είναι όπως το... Είναι λίγο έτσι πιο σοβαρό. Αλλά τέλος πάντων, έχω κι άλλα που είναι πιο παιχνιδιάρικα και χαριτωμένα. Σε αυτό το χριστουγεννιάτικο θέλω να φαντάζομαι τους αγγέλους να συνεδριάζουν πάνω στη στέγη της εκκλησίας και να είναι γεμάτη ανησυχία, γιατί το χωριό κινδυνεύει να φτάσει στα Χριστούγεννα χωρίς να νιώσει τη χαρά των Χριστουγέννων. Γιατί? Και κάνω μια παραχώρηση στα συνθήματα των καιρών, λέω, γιατί έχει κοινωνικά προβλήματα αγάπης το χωριό, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές περιουσίες, έχουν διαφορετικές έγνοιες, κοιτάζονται εδώ και εκεί και δεν είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Και βγαίνει ο επίσκοπος και κάνει ένα κήρυγμα που θα άρεσε σε μερικούς έτσι σύγχρονους θεολόγους κοινωνιολογούντες. Γιατί τους είπε ότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο αγάπη ο Θεός, είναι και δικαιοσύνη. Γι' αυτό κάντε τα καλά σας και κοιτάξτε να ταπεινωθείτε και να αγαπηθείτε μεταξύ σας, γιατί δεν έχει Χριστούγεννα, και άμα δεν έχει Χριστούγεννα δεν έχει και Βασιλεία του Θεού. Και οι άνθρωποι τα διορθώσαν ύστερα και αγαπηθήκαν, μοιραστήκαν τα αγαθά τους και αγαπηθήκαν, και έτσι μπόρεσαν και κατάλαβαν Χριστούγεννα και ευχαριστηθήκαν και τα αγγελούδια, το οποίο τα λέω πανέμορφα αγγελούδια, ωραία αγγελούδια. Υπάρχει μια κατακλίδα εδώ. Οι φτωχοί και οι πονεμένοι αδελφοί μας κρατούν για μας τα κλειδιά του παραδείσου. Ναι. Έλα και η γονίτσα μας καρτερή να έρθεις, σούστρωσα Χριστούλη μου για να ζεσταθείς, μου θυμίζει τα ποίηματα που λέγαμε στις όμορφες χριστουγεννιάτικες γιορτές των σχολείων μας. Τα λέγαμε. Τώρα δεν ξέρω πάντοτε αν πραγματοποιούνται. Και τώρα θέλω να σταθούμε λίγο στους ανθρώπους του πόνου πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Όχι ότι θα πρέπει κανείς να τους λησμονά τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί έχουμε και αυτό το. Δυστυχώς αυτές τις μέρες μόνο να τους θυμηθούμε. Εν τούτης όμως, ίσως αυτές τις μέρες το έχουν πιο πολύ ανάγκη από κάθε άλλη φορά. Και στην κάθε οικογένεια κάποιος πονεμένος υπάρχει. Μήπως πρέπει να πούμε δύο λόγια, γιατί ίσως είναι και μοναδική ευκαιρία για μια οικογένεια να προσεγγίσει τον παππού, τη γιαγιά, τον θείο, τον άνθρωπο του πόνου ή τον ξεχασμένο. Είναι τρομακτικό το οποίο, τις ημέρες των Χριστουγέννων υπάρχει ένα σποτάκι στην τηλεόραση το οποίο δείχνει, δεν ξέρω τουλάχιστον αν φέτος θα το προβάλλουν, που δείχνει μια γιαγιά την οποία έχει μυθοποιήσει τα παιδιά της ότι θα την πάρουν. Έχει βάλει λοιπόν το πολύ ωραίο ρούχο της και έχει περιποιηθεί τα μαλλιά της, τα άσπρα, και περιμένει μια ανυπομονησία και κοιτάει το ρολόι της. Αλλά τελικά η ώρα περνάει και δεν έρχονται να την πάρουν. Και γράφει, μην ξεχνάτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είναι τρομερό να μας θυμίζει η τηλεόραση ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους γονείς μας. Και η πιο όμορφη εικόνα αυτές τις μέρες, πιστέψτε με, είναι στους ναούς, όταν βλέπεις να έρχεται ολόκληρη η οικογένεια. Υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν ακόμη. Και ο επίσκοπος χαίρεται και βλέπω όχι μόνο να έρχονται όλοι μαζί με τα κουτσούβελα και με τα μεγαλύτερα και τα μικρό παιδιά. Έχω χαρεί τελευταία, ιδιαίτερα σε λιτανίες, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που μαθαίνουν τα παιδάκια να κάνουν το σταυρό τους. Είναι η πιο όμορφη εικόνα που έχω αυτό τον καιρό στο νου μου. Επειδή λιτανεύουμε εκεί στο Βόλο, όπως ξέρετε, μάλιστα και το Αγίου Νικολάου, στα Θεοφάνεια η μεγάλη παραλία, και όταν περνώ χαίρομαι ότι οι μαμάδες ακόμη παίρνουν το χεράκι του μωρού και προσπαθούν να του κάνουν το σχήμα του σταυρού. Και λέω, αυτά μάθαμε και ίσως τελικά αυτό σώζει αυτό το λαό, όσο απελπιστικά και αν είναι τα πράγματα πολλές φορές. Αυτές τις χαρές θα μας δώσει ο Θεός από εδώ και πέρα πολύ, γιατί το παλιό καιρό το έκανε πάλι η γιαγιά ως αυτονόητο, φυσικό, σαν να πήγαινε μόνο το χέρι. Τώρα το κάνει μαρτυρικά, μπροστά στον κόσμο ο οποίος μπορεί να τη χλεβάσει κιόλας. Όπως καμαρώνω εγώ τους νέους που πάνε και παντρεύονται στην εκκλησία τώρα. Λέω, κοίταξε, λέω, κάτι ήρωες. Ενώ οι φίλοι τους, η οικογένειά τους πολλές φορές τους αποτρέπει από το γάμο. Και μπορούν να ζήσουν και χωρίς το γάμο, ενώ πρώτα δεν τολμούσε κανείς. Λοιπόν, το ότι επιδιώκουν τώρα το μυστήριο, το ότι τώρα βάζουν το χεράκι του παιδιού να κάνει το σταυρό του εν μέσω μιας παγερής αδιαφορίας και χλεβασμού του κόσμου, είναι μαρτυρικό. Γι' αυτό υπόλοιπο αυτό του κόσμου που παραμένει στην εκκλησία πιστό αυτή την εποχή είναι μαρτυρικό, σε μεγάλο βαθμό μαρτυρικό, και είναι ό,τι εκλεκτότερο παρήγαγε η ιστορία της εκκλησίας μας.
Πολύ ελπιδοφόρο. Βεβαίως. Θέλω να τελειώσουμε με ευχές. Πριν ακούσουμε και τους τελευταίους ύμνους από τη χοροδία μας, ποια θα ήταν έτσι η ευχή που θα δίνατε στις οικογένειες και σε όλους μας αυτές τις μέρες? Συνήθως όλοι ευχόμαστε υγεία, ειρήνη. Εγώ θέλω να ευχηθώ στους γονείς να τους δοθεί δύναμη να διδάξουν τα παιδιά τους την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη. Γιατί αν έχουμε αγάπη στην καρδιά μας και αν είμαστε ταπεινοί, υπερβαίνουμε εγωισμούς, υπερβαίνουμε μικροψυχίες και μπορούμε να είμαστε αυτό που είπε ο κύριος Γανωτής. Εγώ και εσύ ένα. Εμείς. Κύριε Γανωτή, η ευχή. Αυτά όλα που λέει η κυρία είναι πολύ ωραία και θα προκύψουν μόνο τους όταν εμείς οι άνθρωποι του αιώνα μας με την ίηση που έχουμε ταπεινωθούμε κάποια στιγμή και παραδεχτούμε την αποτυχία μας. Μέσα στην εξομολόγησή μας, με την εξομολόγησή μας, με την παραδοχή της αποτυχίας του παγκόσμου και του πολιτισμού και της δικής μας καριέρας, θα γεννηθούν όλα αυτά σαν ανάγκη. Θα αναγκαστούμε ένα-ένα να τα αναζητήσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Να μην βλέπουμε τα παιδιά μας και τα φοβόμαστε ή τα συχαινόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ και τους κληρικούς μας που έψαλαν και ψάλουν στην Βυζαντινή χοροδία της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ευχαριστώ και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές. Μην πείτε είναι αργά. Προλαβαίνουμε. Και λίγες μέρες και λίγες ώρες. Για να είναι τα Χριστούγεννα αληθινά Χριστούγεννα. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για μας. Ας Του προσφέρουμε τον εαυτό μας, την καρδιά μας, τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τις αδυναμίες μας και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας ανταποδώσει τη χαρά που κανείς δεν μπορεί να πάρει από την καρδιά μας. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Δόξα Πατρί. Σε αιώνας των αιώνων.
υπό αστέρος εδιδάσκοντος.